το λοιπόν, για μισό λεπτό, γιατί έχω, για μισό λεπτό, γιατί έχω να λύσω. Γιατί έχω να λύσω, όχι διαφορές, μια παρεξήγηση. Τι έγινε. Θα δείτε το πρόσωπο και θα αντιληφθείτε όλοι. Γεια σου, ρε Γρηγόρα, ρε! Γιώργο μου, καλημέρα, καλημέρα σε όλους εκεί. Αν και θα ήθελα να με πάρετε μέρα να μιλήσουμε για την πολιτική κατάσταση. Έλα μια μέρα, ρε, εσύ, αλλά κάνεις εκπομπή. Συμβαίνει με, το νέο, με τη νεολαία από κάτω που είναι πραγματικά που βράζει ολόκληρη. Δυστυχώς με παίρνεις για ένα θέμα που τζάμπα το συζητάμε. Χαιρετίζω σε όλη την παρέα. Εκεί δεν έχω τηλεόραση. Έτσι, γιατί είμαι στο ραδιόφωνο, αλλά καλημέρα σε όλους σας. Κάνεις ραδιόφωνο, πού είσαι τώρα, πού κάνεις ραδιόφωνο. Είμαι στο Σφαίρα το πρωί, που κάνω 6 με 10 το πρωί. Και είμαι από τα ξημερώματα δηλαδή εδώ. Α, ο συναδελφάκι, λοιπόν. Σε ευχαριστώ καταρχάς που μου τηλεφωνείς, γιατί δείχνει και το πόσο αρσενικός είσαι, διότι θεωρώ ότι στο μόνο που πέτυχες και έπεσες μέσα σε αυτά που είπες προχθές είναι στο Λουισκάκι. Λοιπόν, άκου να δεις. Κάποιοι φίλοι, εγώ την εκπομπή δεν την είχα δει, με ενημερώσανε ότι έγινε μια απρέπεια Γιώργο εις βάρος σου. Εγώ, ξέρεις, λειτουργώ περίπου σαν και σένα. Ενθερμό. Ενθερμό. Ενθερμό λοιπόν απάντησα και νομίζω ότι σε αδίκησα. Βλέποντας την εκπομπή, το θετικό, σε αδίκησα, πράγματι σε αδίκησα. Το θετικό, ξέρεις ποιο ήτανε, ότι είδα τις εκπομπές σου. Ναι. Διαπίστωσα, καταρχήν επιμένω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνεις και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το καταφέρεις. Θα σου πω έναν, ο οποίος το παίζει και μάγκας, στον οποίο είχα αναθέσει πριν από 20 χρόνια να κάνει μια εκπομπή του Letterman, σαν του Letterman που κάνεις εσύ. Έφαγε μια φόλα, έφαγε μια φόλα από εδώ. Ναι. Μέχρι, ξέρεις ποιος είναι αυτός, το να σου πω το όνομά του, πόνιμό του. Πώς λέγεται? Γιώργος Παπαδάκης. Ναι, πριν Γιώργο, από 20 χρόνια, ναι. Αλλά έπρεπε να σηκώνεις το πρωί μετά να συνεχίσεις το πρωινό, ρε φίλε. Ναι, θέλανε καθημερινή εκπομπή σαν αυτή που κάνει. Ρε, σε μαγάζα καλός είσαι όμως, είσαι πολύ καλός. Είσαι καλά, βέβαια η αλήθεια είναι ότι εσύ κάνεις για Letterman, εγώ δεν είναι αστόχος. Άντερα από εκεί, ρε. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι. Δεν αφήνουμε κανένα. Έχω συγχαρητήρια που έχεις, για να μην πω γιατί είναι πρωί, το θάρρος, ας πω, να πω μια καλύτερη λέξη. Που έχεις το θάρρος να παίρνεις και να ζητάς δημοσίως. Δεν θέλω να πω συγγνώμη, αλλά το ότι σε, με αδίκησες και μόνο αυτό που κάνεις δείχνει πόσο σημαντικός άνθρωπος είσαι. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σέβομαι πολύ. Και να κλείσω εν κατακλείδη. Ναι, η ηλικία των παρουσιαστών, γιατί αντιθέτως δεν είπα τίποτα τέτοιο. Εγώ είπα ακριβώς το αντίθετο, ότι είσαι ένας άνθρωπος που μεγαλώσαμε μαζί και δεν έχει τέλος αυτή η ιστορία για να παρουσιαστεί. Δεν υπάρχει τέλος, όπως οι Αμερικανοί αποχωρούν μόνοι τους. Εδώ δυστυχώς στην Ελλάδα, μία από τις πρώτες ερωτήσεις που κάνουν οι δημοσιογράφοι, εγώ κάνω 24 χρόνια αυτή τη δουλειά. Έχω ένσημα. Έχω βαρεθεί να τα απαντάω αυτό, ρε παιδί μου. Ναι. Θέλω να πω ότι η πρώτη ερώτηση που σου κάνουν από τον πρώτο μήνα είναι πώς νιώθετε όταν θα τελειώσουν όλα αυτά. Ναι. Να ξεκινήσουμε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Τι να τελειώσει. Και επειδή σε αυτή την εκπομπή δεν μιλάμε ποτέ για τηλεθεάσεις, είναι δυνατόν σε μία εκπομπή που κάνει 30% για πλάκα καθημερινά να ρωτάς πότε έρθει το τέλος της, όταν ο κόσμος βαρεθεί να σε βλέπει.